Απελπιστική είναι η κατάσταση με τα κουνούπια σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, μεταξύ αυτών ο οικισμός των αθανάτων. Βάσει του ποταμού τώρα, άμα καθαρίσουν τον ποταμό και στείλουν κάποιοι ψεκάζουν, δεν έχουμε το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Έχουμε φοβερό πρόβλημα με τα κουνούπια. Ψεκάζουμε τα σπίτια μας γύρω-γύρω για να μπορούμε να καθόμαστε στα βλέμματα, αλλά εδώ στον δρόμο μέσα δεν μπορεί να κάτσει να πει πέντε κουβέντες. Ψεκάζουμε κάθε χρόνο, φέτος δεν ήρθαν ακόμη. Πότε καθαρίσαν τελευταία φορά το ποτάμο? Είναι δύο χρόνια, ένας με δύο χρόνια είναι τώρα. Με τα κουνούπια, εγώ συνέχεια έχω πάθει, είμαι αλλεργική, με δαγκάνουνε, παθαίνω, έχω αλλεργικό άσμα και έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να καθίσω στην αυλή μου καλοκαίρι, δεν μπορώ να καθίσω στη βεράντα μου. Είναι τρομερό, είναι ο ποταμός, δεν έχει καθαριστεί, τα καλάμια όλα αυτά. Και είναι τόσο ωραίο αυτό το προάστιο και το έχουν όλοι εγκαταλείψει. Όταν θα φαίνουμε στους ψήφους μας, πάλι θα έρθουν να μας βρούνε. Δημότες περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βιώνουν με τα κουνούπια, με φόντο και τα σημάδια που αφήνουν στο σώμα τους, καλώντας την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης να προχωρήσει άμεσα σε ψεκασμούς. Το τελευταίο καιρό έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια. Ειδικά από την άνοιξη και μετά νομίζω ότι δεν έχει γίνει ψεκασμός κάτω στο χήμαρο που υπάρχει και δυσκολευόμαστε να καθίσουμε έξω τα βράδια, ακόμα και την ημέρα έχουν αυξηθεί πολύ τα κουνούπια. Και από ό,τι είδαμε και ο ποταμός δεν έχει καθαριστεί, έτσι. Τα καλάμια, ναι, είναι γεμάτα στον ποταμό, αλλά κυρίως στη ζωή μας το πρόβλημα είναι τα κουνούπια που δυσκολευόμαστε ακόμα και τη μέρα. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει ο ψεκασμός από τις αρχές της άνοιξης. Από τις 5.000 ενδυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο νησί μας, οι 1.500 βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου, με τη μάχη κατά πολέμης κουνουπιών να συνεχίζεται καθημερινά και με τη χρήση ντρόουν, με επίκεντρο τα ποτάμια και περιοχές όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα. Ήδη έχουν ευθύνη οι πολίτες από κουνούπια τα οποία υπάρχουν ακόμα και στις γλάστρες τους, ακόμα και στην αυλή τους, από εστίες που υπάρχουν με στάσιμα νερά και δεν φροντίζουν να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν αφήσετε ένα κουβά νερό σε 3-4 μέρες, θα δείτε ότι θα γεμίσει προνύφες. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ψεκασμοί γίνονται κανονικά σε όλες τις περιοχές, καθημερινά. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείται από την υπηρεσία μας μέσω υπολογιστή. Τα αυτοκίνητα, 5 συνεργεία έχουν GPS, ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται. Πριν λίγες ημέρες, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε σε εστίες κουνουπιών στην περιοχή του Γιώφυρου, όπου δημότες της ευρύτερης περιοχής δεινοπαθούσαν από τα κουνούπια. Ο συγκεκριμένος δημότης είπε ότι δεν αφήνω, διότι δεν είναι δικό μου το αυτό, δεν ξέρω ποιανού είναι, μην μπείτε, μην κάνετε κτλ. Και ήταν μια ράμπα γεμάτη νερό και δισεκατομμύρια προνύμφες. Πάμε παντού, υπάρχει το τηλέφωνο το οποίο είναι χωρίς χρέωση από σταθερό, έτσι το τηλέφωνο της εταιρείας, παίρνει τηλέφωνο και πάνε.